Χώρισες και πονάς. Και ξέρω ότι ο συναισθηματικός πόνος είναι πιο έντονος από ότι ο σωματικός πόνος. Κάποια από τα συμπτώματα είναι κόμπος στο στομάχι, κόμπος στο στήθος, ταχυκαρδίες, θλίψη, ευσυγκινησία, νεύρα χωρίς λόγο, ξεσπάσματα, πονοκέφαλη, δυσκολία συγκέντρωσης. Δεν έχεις διάθεση. Όλα μοιάζουν μάταια και ανούσια και πείτε μου αν κάνω λάθος εδώ. Άσε τον εαυτό σου όμως αυτά τα συναισθήματα να τα βιώσει, να τα νιώσει, να περάσουν από μέσα σου, να τα παρατηρήσεις, να δεις ποια είναι αυτά τα συναισθήματα, τι νιώθεις, τι φόβους έχεις, τι φοβάσαι, τη μοναξιά, είναι φόβος απόρριψης, είναι ο φόβος της απώλειας, γιατί πίσω από κάθε φόβο κρύβεται ένα τραύμα, το οποίο έρχεται στην επιφάνεια συνήθως μετά τους χωρισμούς μας και έρχεται στην επιφάνεια για να το λύσουμε. Τα τραύματα θέλουν να τα λύσουμε για να απελευθερωθούν. Οπότε τα βιώνεις τα συναισθήματα και δεν τα πολεμάς. Δεν λες δεν θέλω να το νιώθω αυτό το συγκεκριμένο συνέστημα, δεν θέλω να τον σκέφτομαι, γιατί ο εγκέφαλός μας δεν καταλαβαίνει το δεν και το μην. Οπότε δεν θέλω να τον σκέφτομαι. Βγάζει το δεν, μένει το θέλω να τον σκέφτομαι και θα τον σκέφτεσαι όλο ένα και περισσότερο και θα σε βασανίζει η σκέψη του. Στο νούμερο 2. Δίνεις εντολή στον εγκέφαλό σου και τακτικά μέσα στην ημέρα ψιθυρίζεις και λες πολλές φορές, είτε το ψιθυρίζεται από μέσα σου, απομυθοποίησέ τον, απομυθοποίησέ τον, απομυθοποίησέ τον. Τον κατεβάζεις από το βάθρο και τον βλέπεις ακριβώς έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως θα ήθελες να είναι. Και στο νούμερο 3, πας πίσω στη ζωή σου και σκέφτεσαι, προσπαθείς δηλαδή να βρεις πότε ήταν η πρώτη φορά που ένιωσες αυτό που νιώθεις αυτή τη στιγμή μετά από αυτόν τον χωρισμό. Πρέπει να το βρούμε. Να βρούμε την πηγή και να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του.